Ύστερα από απόφαση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αρκαδίας, αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη στον ΟΓΑ για τα προβλήματα που έχουμε στην ασφάλεια και για τα γενικότερα προβλήματα που έχουν ο αγροτικός και μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού μας. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους του ΟΓΑ, βγάζουν κείμενο συμπαράστασης, γιατί και αυτούς είναι το στόχος του ασφαλιστικού. Κοινά είναι τα προβλήματα, κοινά είναι και με τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τις γυναίκες, τους φοιτητές. Όλος ο λαός πλήττεται από το καινούριο ασφαλιστικό σύστημα. Οι αγρότες, το 38% των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων είναι ασφάλιστοι. Φανταστείτε με τα καινούργια μέτρα που παίρνει το ασφαλιστικό, θα αφήσει πάνω από το 80% των αγροτοκτηνοτρόφων ανασφάλιστος. Εμείς ζητάμε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, να μην έρθουν στη Βουλή. Είναι αιτία πολέμου για εμάς τους μικρούς αγροτοκτηνοτρόφους, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε στα χωριά και στα κοπάδια μας. Πέρα από τα άλλα μέτρα που παίρνονται, όπως είναι η φορολογία των αγροτών, εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή αφορολόγητο 30.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί, και να μην φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ. Από εκεί επάνω, προοδευτικά, ας φορολογούνται και ας φτάνουν στο 45% για τις μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αρκαδίας καλεί στις 23 του μήνα, 6.30 ώρα, στην πλατεία Πετρινού, αγρότες και κτηνοτρόφους με τα τρακτέρ τους, αλλά όλα και όλα τα λαϊκά στρώματα, να έρθουν να δώσουμε μια δυναμική απάντηση στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, αλλά και για τη φορολογία των αγροτών. Η φορολογία των αγροτών προβλέπεται να φτάσει στο 52% και μελλοντικά θα φτάσει στο 58%. Και οι εισφορές θα είναι 20% για την ασφάλιση και 7,5% για την υγεία. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα να περάσουν και δεν πρόκειται κανένας αγρότης να μείνει στο χωράφι, αν περάσουν αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό καλούμε όλα τα λαϊκά στρώματα μαζί με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δώσουν δυναμικά το παρόν στο συλλαλητήριο στις 23 του μήνα και στη γενική απεργία στις 4 Φεβρουαρίου. Η γραμματεία Αρκαδίας του ΠΑΜΕ συμπαραστέκεται και στηρίζει τον αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Και θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επαγγελματίες, αγρότες, νεολαία και γυναίκες, να φτιάξουμε τη συμμαχία που χρειάζεται, γιατί η επίθεση είναι ολομέτωπη απέναντί μας, η επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει απέναντί στα δικαιώματά μας και στη ζωή μας. Είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν όλα τα λαϊκά στρώματα με μαζική συμμετοχή και την Τρίτη στις 23 Γενάρη στις 6.30 ώρα στην πλατεία Πετρινού, αλλά και με συμμετοχή όλων δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όλων των εργαζόμενων μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα στη συμμετοχή στην απεργία στις 4 Φλεβάρι. Οπότε ο αγώνας συνεχίζεται, δεν πρέπει να περάσει αυτό το έκτρωμα, αυτή η καινούρια, το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό σύστημα είναι θέμα ζωής για εμάς, επομένως πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε και να μην επιτρέψουμε, έχουμε τη δύναμη, δεν την έχουμε δοκιμάσει, είναι η ώρα να τη δοκιμάσουμε. Ανακοίνωση ψήφισμα εξέδωσαν οι εργαζόμενοι του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Πελοποννήσου, στην οποία ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι συμπαραστέκονται στην κατάληψη διότι συνάδει με τις πεποιθήσεις τους, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανεχτούν την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, την σύνθλιψη συντάξεων και παροχών και την πλήρη εξαφάνιση του αγροτικού κόσμου και της ελληνικής υπαίθρου. Ανακοίνωση ψήφισμα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Πελοποννήσου των εργαζομένων. Σήμερα 18 πρώτου του 16 στο υποκατάστημά μας έγινε κατάληψη από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Αρκαδίας με βασικό αίτημα κατά του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση ονομάζοντας το νόμο Λεμιτόμου. Οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος συμπαραστεκόμαστε στην κατάληψη διότι αυτή συνάδει και με τις δικές μας πεποιθήσεις. Ήρθαμε σε επαφή με την προσωπία των αγροτών καθώς και με τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αρκαδίας, κύριο Κολοβό, και συζητήσαμε τις εξελίξεις τόσο για το ασφαλιστικό των αγροτών, όσο και τα γενικότερα μέτρα, κυρίως φορολογικά, που αφορούν τους αγρότες. Οι εργαζόμενοι του ΟΓΑ δεν μπορούμε να ανεχτούμε την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, τη σύνθλιψη συντάξεων και παροχών, την πλήρη αποπλοκή του κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση, την υποκριτική επίκληση της αλληλεγγύης των γενεών,
την οργανωτική βαβέλ που θα επιφέρει η ψευδεπίγραφη ενοποίηση, την επέδοση εν τέλει του ελλείμματος εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα, που θα προσθέσει νέα κίνητρα για εισφοροδιαφυγή και μαύρη εργασία και θα φέρει ακόμα πιο κοντά και πιο γρήγορα την πλήρη κατάρρευσή του. Οι εργαζόμενοι στον ΟΓΑ δεν μπορούμε να ανεχθούμε την πλήρη εξαφάνιση του αγροτικού κόσμου και της ελληνικής υπαίθρου, που θα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου που προωθείται, μέρος του οποίου είναι και η κατάργηση του ΟΓΑ. Οι υπάλληλοι του περιφερειακού υποκαταστήματος του ΟΓΑ συμπαρατευόμαστε σε κάθε κινητοποίηση των αγροτών που γίνεται ή θα γίνει στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Διαλύουν την ασφάλιση και βγαίνουμε στον δρόμο. Φέρνουμε πίσω τον νόμο λεμιτόμο.